Η Face Κορδά με ροζ αντάβιες δείχνει το νέο της χρώμα στο μαλλί και στη συνέντευξή της ήταν αποκαλυπτική. Μου μίλησε για το πρωινό, το dancing και απάντησε στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να μην μιλάει πια με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Βέβαια, είχε παρεμβάσεις στον υποβολέα Γιώργο Λιάγκα. Νέο look. Ροζ. Ροζ. Σήμερα τα ξημερώματα πάτησε το πόδι του Δημήτρης Γιαννέτου στην Αθήνα. Τα φτιάξατε ροζ τα μαλλιά. Κανονικά. Ωραία. Πρεμιέρα θα τα αφήσεις. Όχι, γίνει καλό να τα αφήσω. Συναισθήματα. Είμαι καλά. Πολύ χαρούμενη. Θέλω να ξεκινάω από την αρχή. Όταν μάθαμε το καλοκαίρι την αλλαγή, ότι θα πάμε στον Αντένα, το αποφάσισαν τέλος πάντων. Άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνουμε. Πώς όταν ξεκινάς, πώς μετακομίζεις και λες, θα βάλω αυτό σε αυτό το δωμάτιο, θα αλλάξω τις κουρτίνες, θα αλλάξω τέλος πάντων όλα τα έπιπλα, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή και προσπαθείς να σκεφτείς καινούργιες ιδέες. Ήταν να παρουσιάσεις εσύ το dancing και τελικά θα το παρουσιάσεις. Το The Voice λέει θα κάνω. Κοίταξε να δεις, ποτέ δεν μου έγινε καμία πρόταση. Εγώ τώρα είμαι ειλικρινής, δεν έχω λόγο να λέω και καλά ότι α, μου έγινε και... Σου τορκίζομαι, τώρα με βάζεις να ντροπή ρε Γιώργο. Ποτέ δεν μου έγινε καμία πρόταση. Αλλά ούτως ή άλλως, εγώ κάνω το σταυρό μου, έχουμε και φέτος δουλίτσα. Είμαστε καλά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που μου δίνεται τη δυνατότητα να ξανακάνω πρωινό. Να γίνεις πιο πλούσιος δεν γίνεσαι. Τι θα γίνεις πιο, έχει το μεγαλύτερο κύρος να κάνεις βραδινό. Αλλά προς το παρόν εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χαραμίσω μία μέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που είναι ιερό και για μένα για την οικογένεια. Από τη στιγμή που έχω δουλειά δεν το χαραμίζω για οτιδήποτε άλλο. Με τη Τσιμτσιλή μιλάτε ή δεν μιλάτε? Πώς και μιλάμε. Είστε φίλες. Τη Σταματίνα την ξέρω και την αγαπώ, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, την αγαπώ πάρα πολύ. Παλαιότερα, λόγω του ότι δεν είμαστε παντρεμένες, δεν είχαμε παιδιά, δουλεύουμε στο ίδιο κανάλι, περνούσαμε αρκετό χρόνο μαζί. Την αγαπώ πολύ και γιατί να μην... Γιατί λένε ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν θα είναι φέτος το πρωινό, δεν θα κάνει φέτος το πρωινό, ότι έχετε ψυχρανθεί μεταξύ σας και τέτοια. Κοίταξε, εγώ... Την Σταματίνα την αισθάνομαι όπως την αισθανόμουν πάντα. Θέλω να είναι καλά, είναι μέσα στην καρδιά μου, έτσι έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί της. Έχουμε κάνει καλή παρέα. Από εκεί πέρα, τελευταία φορά που την είδα ήταν στην Πάρο, που ήταν διακοπές εκεί και είχαμε πάει εμείς με την Αργυρό δύο μέρες. Με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου θα σου λείψει ο Άκης Πετρετζίκης. Η Αργυρό εδώ και χρόνια είναι φίλη μας με τον άντρα της, τον Μανώλη, το ξέρεις. Ο Άκης είναι μέσα στην καρδιά μου, τον αγαπώ πολύ, το αγόρι μου το ωραίο. Και σχεδιάζω τώρα επί αυτές τις μέρες να πάμε με την Αργυρό μαζί όταν επιστρέψω στη Νέα Υόρκη να φάμε στο μαγαζί του. Με Βίκυ Παγιατάκη, τώρα που είναι η Λίτσα Πατέρα που δεν φεύγει από τη θέση της. Η Λίτσα Πατέρα είναι εκεί μένει. Θέση της και είναι η Λίτσα Πατέρα. Προφανώς είναι η κολόνα του καναλιού ή κάτι σημαίνει κάποιος για να μείνει και να την αγαπούν όλοι. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, εγώ με την Βίκυ Παγιατάκη. Δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες. Δεν μπορώ εγώ αυτό που ένιωθα με τη Βίκυ. Όχι εξαιτίας του Μέγκα. Τη Βίκυ εγώ την ξέρω από τις πρώτες μέρες που πάτησα το πόδι μου στην Αθήνα και με κρατούσε το χέρι και μου λέει καλώς όρισες. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, όσο κανάλια και να αλλάξει. Λένε ότι θα είναι η Τζέννη Μπαλατσινού στην ίδια συνταγή με τη δική σας. Λένε μέχρι στιγμής, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα τέτοια. Υπάρχουν συνταγές. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, Κατέρινα μου. Και έχει μάθει να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς έτυχε με τον Γιώργο να έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψη πάνω στη δουλειά και γι' αυτό να ταιριάζουμε επαγγελματικά. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν συνταγές. Ο Κωστόπουλος είναι αυτός που είναι τόσα χρόνια, είναι έμπειρος, είναι έξυπνος και θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Θα μας πεις για τον άντρα σου αν θα κάνει το The Voice, γιατί μας λέτε δεν έχει μιλήσει. Πού να ξέρω. Είναι σπιούνος και κάνει κρυφά ραντεβού με το Λάτσιο, θα τα πω όλα και εμένα δεν με αφήνουν να μπω μέσα. Και επίσης, τον Γιώργο θέλεις πιο πολύ να του κάνει συνέντευξη από ότι εμένα. Φεύγω. Παίρνω το ροζ μου μαλλί και φεύγω.